Με τη βούλα του ΚΑΣ απαγορεύεται πλέον η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σε κεντρική παραλία της Χερσονήσου από επιχειρηματίες και επαγγελματίες για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων, αντιθέτως επιτρέπεται η μεμονωμένη χρήση από τους λουόμενους. Για μεγάλη οικονομική ζημιά κάνουν λόγο επιχειρηματίες και επαγγελματίες με τα νέα δεδομένα να προκαλούν μεγάλες αντιδράσεις στην επίμαχη παραλία που βουλιάζει από χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι πλέον δεν θα έχουν τις ανέσεις στην άμμο. Όλοι εμείς εδώ πέρα θα πρέπει να κλείσουμε τα μαγαζιά μας και να φύγουμε. Αυτό γιατί τώρα θεωρείται αρχαιολογικός χώρος και δεν θεωρούνται όλα τα προηγούμενα χρόνια που παίρναμε άδεια από το Δήμο. Εμείς εδώ σαν μαγαζιά και τόσοι εργαζόμενοι που είναι, πώς θα έρθει ο τουρίστας να κάτσει χωρίς ομπρέλα και με... πώς θα κάτσει εδώ? Αυτό είναι το προϊόν που πουλάμε? Πείτε ότι κατεβαίνει, γεμίζει το καλοκαίρι παραλία με λουόμενους χωρίς ξαπλώστρες. Και πάει και αγοράζει ο άλλος μία ομπρέλα από το σουβενίρ, δάκα και την καρφώνει. Ποιος θα τον σταματήσει? Η υπηρεσία λέει ότι απαγορεύονται οι ομπρέλες. Και καλά μην αλλοιώσουμε από κάτω το υπέδαφος. Και είπαμε στην υπηρεσία ότι προτιθόμαστε να επομισθούμε το κόστος, να βάλουμε πλαστικές βάσεις του νερού, να μην ακουμπάει καθόλου στην άμμο, τίποτα. Υιοθέτησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την πρόταση της αρμόδιας διεύθυνσης, της τοπικής, με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση η οποία απαγορεύει τη χρήση στο σημείο αυτό. Θεωρώ ότι ήταν μια σπασμένη απόφαση, ασφαλώς και οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει μέρημνα προστασίας των αρχαιοτήτων, αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι οι οποίοι ταυτόχρονα μπορούν να διασφαλίσουν και την προστασία των μνημείων, αλλά από την άλλη πλευρά και την οικονομική δραστηριότητα, γιατί αντιλαμβάνεστε, εκεί υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την εικόνα που επικρατεί σε τμήμα της παραλίας μπροστά από την οδό Ναυάρχου Νεάρχου, όπου τοποθετήθηκαν οι πρώτες ομπρέλες και ξαπλώστρες από επαγγελματίες. Ήδη υπάρχουν, γιατί δεν μπορείς να εξηγήσεις στον πελάτη ότι μετά από μια διοικητική πράξη δεν μπορεί να απολαύσει τον μπάνιο που ξεκίνησε χιλιάδες χιλιόμετρα να έρθει στην Κρήτη με μανία να μας επιλέγει, να επιμένει. Να επιλέγει η Κρήτη, εμείς πούμε συγγνώμη, δεν μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Ο τουρίστας θέλει ομπρέλα, θέλει η καρέκλα, θέλει η παραλία. Μας πιέζουν οπωσδήποτε, λέει, στρώστε μας και θέλουμε να κάτσουμε. Εάν δεν μπούνε, καταστράφηκε όλη η περιοχή. Σας το λέω, ποιος τουρίστας θα έρθει αυτή τη στιγμή να κάτσει στην παραλία αυτή? Και όχι αυτή η αρνητικότητα που υπάρχει, δυστυχώς. Λες, είμαστε εγκληματίες, λες και δεν πληρώνουμε φόρους. Να έρθει εδώ η υπηρεσία να μας πει, κύριε, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι αυτό, εδώ το κλείνουμε, εδώ αφήνουμε ένα μέτρο κενό, εδώ δύο, εδώ δεν στρώνεται. Και ό,τι μένει, ένα, δύο, τρία, πέντε σετ, πέντε σετ, τι να κάνουμε. Για εσπεσμένη απόφαση, η οποία θα πρέπει να επανεξεταστεί, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο οποίος άσκησε πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μετά την αρνητική εισήγηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία τελικά υιοθετήθηκε από το ΚΑΣ. Υπήρχε μια ανοχή, όπως υποστηρίζει η αρχαιολογική υπηρεσία, πράγμα το οποίο οδήγησε σε μια ανεξέλεκτη χρήση και εκ των πραγμάτων τους οδήγησε να πάρουν αυτή την απόλυτη απόφαση. Από την άλλη πλευρά, και εδώ είναι το οξύμορο, ότι ο πολίτης μπορεί απρόσκοπτα με την πετσέτα του να πάει να τοποθετήσει την ομπρέλα. Την ομπρέλα ή όποιο άλλο εξοπλισμό. Θα βρεθούμε όμως στην ανάγκη να τρέχουμε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον κόσμο, να μαζεύουμε ομπρέλες από τις παραλίες, που δίνει ό,τι καλύτερο. Αν ο Δήμος αναγκαστεί να εφαρμόσει τον νόμο μετά από πίεση των αρμοδίων υπηρεσιών, αυτό που πρέπει να κάνει καθημερινά είναι να έχει ένα συνεργείο, να μαζεύει, πού θα αποθηκεύει. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, τονίζει τόσο ο Δήμαρχος όσο και επιχειρηματίες, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να οριοθετηθούν τα επίμαχα σημεία στην άμμο για τη διαφύλαξη του μνημιακού πλούτου, ώστε να παραχωρηθεί ο υπόλοιπος χώρος για τη χρήση ομπρελοκαθισμάτων.